Σύμφωνα όσο βρίσκει τους κατοίκους της Πιερίας, η διαδικασία φορολόγησης της εκκλησίας. Αυτό λένε τουλάχιστον όσοι μίλησαν στην κάμερα της Δίων τηλεόρασης. Εκείνοι που είναι να φορολογηθούν δεν πρέπει να φορολογηθούν. Και οι εκκλησίες όλοι, εμείς γιατί πληρώνουμε. Εμείς γιατί πληρώνουμε λεφτά. Μας ρωτάνε αν έχουμε να πληρώσουμε. Φάγανε τα λεφτά και τα πληρώνουμε πάλι εμείς. Πού θα βγει αυτό και δεν έχουμε και δουλειές. Να είχαμε δουλειές, κορίτσι μου, να πληρώσουμε, δεν φέρουμε αντίρρηση. Αλλά αφού δεν έχουμε δουλειές και μας βαράνε, να δούμε πώς θα αντέξουμε. Βεβαίως και μάλιστα γερά. Εγώ γιατί πληρώνω δηλαδή, κατάλαβα. Εγώ πάω στην εκκλησία, πληρώνω το κεράκι μου, ξέρω εγώ, ή όλες τις άλλες συνδρομές που δίνουμε. Έτσι γιατί δεν με πληρώσουν η εκκλησία. Μάλιστα. Εγώ πώς πληρώνω, καταβολικός κιόλας. Μου τα κρατάνε από το μισθό, όχι να κάνω δήλωση στο τέλος. Φυσικά πρέπει να φορολογηθεί. Πρέπει να είναι αξιοκρατικό το κράτος, όλοι πρέπει να πληρώνουν φόρο. Βεβαίως, τι είπε, γιατί να μην φορολογηθεί. Όλοι πληρώνουμε, η εκκλησία να μην πληρώσει. Βέβαια, θα και αυτοί θα πληρώσουν. Κανονικά πρέπει να φορολογηθεί, βέβαια. Θέση για το ζήτημα της φορολόγησης της εκκλησίας παίρνουν και οι νέοι. Φυσικά, εντάξει, γιατί να μην φορολογηθεί. Πρώτα απ' όλα είναι η μεγαλύτερη πηγή πλούτου, ίσως στην Ελλάδα τώρα. Από τη στιγμή που έχουμε κρίση, υποτίθεται, γιατί να μην φορολογήσουν για την εκκλησία. Κατά τη γνώμη μου, ναι, πρέπει να φορολογηθεί. Γιατί η εκκλησία είναι, πώς να το πω, τα λεφτά υποτίθεται πρέπει να πάνε στους φτωχούς. Άμα είναι ή να κάνει δωρεές ή τίποτα άλλο. Αφού έχουν φορολογηθεί όλοι πλέον, πιστεύω ότι η εκκλησία δεν πρέπει να μείνει απ' έξω, εφόσον παίρνει αρκετά χρήματα έτσι ώστε θα μπορεί να βοηθήσει και τον υπόλοιπο λαό. Οπότε με τη φορολογία της εκκλησίας θα μπορέσει να βοηθήσει και τους υπόλοιπους.